Λοιπόν, τώρα φεύγω από το... αυτό είναι ένα μέρος στα Κιούρκα. Όσοι με ακολουθείτε και στο προσωπικό προφίλ στο Instagram και στο Facebook θα είδατε ότι την άρτησε, τέλος πάντων, από εκεί θα έρθει με την γυναίκα μου και το μωρό. Προσπαθώ τώρα να βρω ένα... ωραία, εκεί καλύτερο. Λοιπόν, θα βάλω εικόνες από αυτά που είδαμε και το πώς περάσαμε, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Αλλά έχω δύο πράγματα στο μυαλό μου, ένα καλό και ένα κακό. Το καλό είναι ότι εκεί πήγαμε σε ένα μέρος φιλόξενο που υπήρχε φαγητό να φάμε, καφές να πιούμε στο εστιατόριο που ήταν στο μέρος αυτό. Υπήρχε μέρος όπου αν είχες το ζωάκι σου μπορούσες να τα αφήσεις να στο προσέξουν. Δεν είχαμε πάρει το σκυλάκι μας μαζί. Και ήταν μια ευχάριστη εμπειρία για μια οικογένεια για να δει κομμάτια από δάσος, όχι τόσο πολύ από δάσος, πιο πολύ ζώα. Και να δεις ζώα τα οποία δεν θα τα βλέπεις εύκολα, είτε της ελληνικής φύσης είτε όχι. Τώρα, το κακό σε αυτό, κατ' εμέ, ξυπνώ και φιλώσω ζώος μέσα μου, είναι ότι τα ζώα είχε ελάφια, είχε κάτι σαν λάμα, είχε καγκουρό, κατσίκια, κρυάρια, διάφορα τέτοια. Το κακό σε όλο αυτό ήταν ότι τα ζώα, ρε παιδί μου, δεν ήταν, ήταν μέσα στο φυσικό τους περιβάλλον στο περίπου. Ήταν ψιλοκαίη η περιοχή που είχαν το κάθε τα ζώα. Αλλά το κακό σε όλη αυτή τη φάση ήταν ότι, ας πούμε, το σημείο που είχε τα ελάφια, τώρα δεν ξέρω πως τετραγωνικά ήταν, ίσως θα ήταν, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να πω ακριβώς, αλλά πολύ μικρό, ρε παιδάκι μου. Είχε, ξέρω εγώ, 4-5 ελάφια, 2 λαμοειδή, δεν ξέρω και όλα τα ζώα πως λέγονται, ρε παιδάκι μου. Okay. Και είχε ένα καγκουρό, μπορεί να ήταν και 2, δεν είμαι σίγουρος. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι okay, δεν ήταν στο φυσικό τους περιβάλλον 100% και ήταν αρκετά περιορισμένα. Δεν ξέρω πώς να σκεφτώ σε αυτό. Τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Φταίω εγώ που μεγαλώνω? Θα μπορούσε. Δεν είδα κάποιον άλλο να συμπεριφέρεται σκεπτικά πάνω σε αυτό, να πω την αλήθεια μου, αλλά και να τον έβλεπα, εντεμένα πως με είδαν να συμπεριφέρομαι σκεπτικά και το κατάλαβαν ότι συμπεριφέρομαι σκεπτικά. Γενικά, είναι αυτό, είχα ανάμεικτα συναισθήματα, ούτε θετικά ούτε αρνητικά, ή και θετικά και αρνητικά μαζί. Δηλαδή, αυτό που είπα ότι ήταν ένα πολύ φιλόξενο μέρος με καλό φαγητό, καφέ, εννοείται, πάρα πολύς κόσμος, δηλαδή πρέπει να είχαμε κλείσει για να βρούμε εύκολα να κάτσουμε. Και απ' την άλλη υπήρχε όλο αυτό, εντάξει, και τα ζώα, τα οποία δεν ήταν και άγρια, θηρευτές, που είναι πιο δύσκολο να τα συντηρήσεις, ήταν κυρίως ζώα τα οποία είναι φυτοφάγα. Ναι, μεν είδα ότι έβλεπε ο κόσμος ζώα τα οποία δεν θα τα βλέπει ούτως ή άλλως στην καθημερινότητά του, εφόσον ζούμε στην πόλη. Ελάφια, κάποια είδη λάμα, λογικά. Αλλά
το παιδί μου είδε κάποια ζωή και το παιδί δεν τα βλέπε πρόσωπο με πρόσωπο ποτέ. Αλλά ήταν σε πολύ στενούς χώρους σχετικά από τον ανελεύθερα στη φύση και ήταν κλεισμένα σε ένα μέρος. Δεν ήταν ότι ήταν όλο αυτό χτισμένο, είχε την περίφραξη ώστε να μην μπαίνουν τα ζώα εκεί που είναι οι άνθρωποι και να μπορείς να τα δεις την περίφραξη και όλο το υπόλοιπο κομμάτι που είναι τα ζώα να είναι τελείως ελεύθερα και άμα έρθουν κοντά στους ανθρώπους ήρθαν, ή να μπορείς να μπεις στο κομμάτι που, στο μέρος που είναι τα ζώα, τελείως δεν ήταν θετικά, ώστε να τα δεις. Αυτό. Τροφή για σκέψη. Πείτε μου κάτω στα σχόλια εσείς τι πιστεύετε για όλο αυτό και τα λέμε.